αναμονή, ουρές εκατοντάδων μέτρων και ένα μόνο ρεύμα κυκλοφορίας με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται εκ περιτροπής. Είναι εικόνες που καταγράφονται καθημερινά στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου με μια λύση που μοιάζει αναγκαίο κακό μετά την καθίζηση του οδοστρώματος από την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου. Είναι αμαρτία τώρα αυτή η ταλαιπωρία και ειδικά που έχει αρχίσει η τουριστική περίοδο λόγω του Καθολικού Πάσχα. Ας δείξουν λίγη μέρη, είναι αμαρτία και ντροπή είναι. Η τουριστική περίοδος βρίσκεται στο ξεκίνημά της και ήδη σχηματίζονται τεράστιες ουρές στο φανάρι στην Εθνική Οδό στο ύψος της περιοχής Μεγάλα Χωράφια. Τα χάλια μας τα μαύρα, 2 μήνες είναι, δεν έχουν κάνει τίποτα εδώ πέρα. Ούτε πρόκειται να κάνουν σύντομα, πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς τουρισμός δεν ήρθε ακόμα, φαντάζεστε. Τις ώρες αιχμής η ουρά των αυτοκινήτων από τα Μεγάλα Χωράφια φτάνει μέχρι το Καλάμι. Χρειάζεται τροχονόμος διότι ενίοτε ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη έχει περισσότερη κίνηση. Και δεύτερον, μπορεί να γίνει μία μικρή παρέμβαση και τα φανάρια να μην χρειαστούν να μπορούμε να περνάμε ένθε κέρτεν. Δεν είναι μόνο το φανάρι εδώ που περιμένουμε. Εδώ είναι το μικρότερο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο ότι είναι 40-30 πόντους πηγάδια ο δρόμος και ελάτε εσείς με αυτό το επικίνδυνο φορτίο που κουβαλάω εγώ να πηγαίνετε σε αυτό το δρόμο. Για μένα απαράδεκτος έπρεπε να έχει κλείσει ο δρόμος, να μην περνάνε αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το σημείο. Έχει καθίζηση πάρα πολύ μεγάλη. Τα βαρέα οχήματα είναι με τα φορτία που κουβαλάνε, είναι, δηλαδή μπορεί να πάει το ίσια κάτω να φτάσω μέχρι τη θάλασσα. Το έργο αποκατάστασης του δρόμου έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών με τον Χρήστο Σπίρτζη να δηλώνει στην τελευταία του επίσκεψη στην Κρήτη ότι η πρώτη φάση της προσωρινής λύσης αναμένεται να αρχίσει άμεσα. Θα κάνουμε υπομονή, όπως σε όλα. Αυτή η κατάσταση και δεν βλέπουμε να γίνεται δουλειά, δεν βλέπουμε. Στο έργο της προσωρινής λύσης που έχει δρομολογηθεί αναμένεται να κουμπώσει η οριστική παρέμβαση για την οποία εκκρεμούν οι εργαστηριακές αναλύσεις των εδαφολογικών δεδομένων. Η οριστική αποκατάσταση είναι μια μελέτη η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έχει αναλάβει την προετοιμασία της μελέτης αποκατάστασης για την οποία έχει επισπεύσει τις διαδικασίες. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά μια χαρά. Υπομονή και όνειρα.